Όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι, και σε αυτό το όνομα βρίσκουμε πάντα χάρη, γιατί ο Κύριος έκανε μεγαλεία μέσα από τον Χριστό για τη ζωή μας και το μεγαλύτερο δώρο που μας χάρισε είναι η σωτηρία μας. Τι είναι η σωτηρία μας? Είναι κάτι αιώνιο. Ο άνθρωπος καλέστηκε να ζει σε αιώνια και ο Θεός με τον Χριστό το τελείωσε όλο το έργο, τέλειο είναι το έργο του. Απλά χρειάζονται καρδιές να το δεχτούν και πίστη για να το κρατήσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό κρατάμε διαπίστη ως το τέλειο έργο της σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Συζήταγα πριν από μια εβδομάδα με κάτι ανθρώπους, έτσι που έχουν ένα θρησκευτικό ζήλο για τον Θεό. Και μου λέει, είσαι σίγουρος ότι ο Θεός σε έσωσε? Βεβαίως είμαι σίγουρος. Γιατί το λέει ο λόγος του. Και αφού το λέει ο λόγος του, το πιστεύω και το κρατάω. Αν αμφιβάλλουμε για τη σωτηρία του Θεού με τον Χριστό, δεν έχουμε καθαρή πίστη. Και αυτό δημιουργείται γιατί οι άνθρωποι δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Όταν διαβάζεις το Ευαγγέλιο γεννιέται καθαρή πίστη και μπορείς να το κρατήσεις και να το δεχτείς. Δεν είναι κανένας τέλειος, αλλά αυτή είναι η χάρη του Θεού. Σώζει ανθρώπους που δεν είναι τέλειοι. Γιατί εκείνος είναι ο τέλειος που τελειοποιεί τη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή είναι η χάρη. Δεν θέλει ο Θεός ανθρώπους τέλειους, θέλει ανθρώπους αμαρτωλούς, αδύνατους, για να δεχτούν τη χάρη και την τελειοποίηση του Ιησού Χριστού στη ζωή τους. Και αυτό είναι καλό γιατί μας αρέσει. Γιατί αν ήμασταν τέλειοι δεν θα είχαμε σωθεί με τον Χριστό. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε τέλειοι και έτσι ο Θεός σώζει σήμερα ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη σωτηρία του Θεού στη ζωή τους. Ευχαριστούμε τον Θεό, έτσι. Και σήμερα θα δούμε ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα και πάντα λόγος του Θεού σπουδαίος. Και νομίζω ότι ο Θεός σιγά σιγά δίνει άλλα επίπεδα αποκάλυψης και σιγά σιγά θα περπατήσουμε σε άλλα επίπεδα χάρης και αποκάλυψης, γιατί ο Θεός μας αγαπάει πολύ. Και αφού μας αγαπάει, έχει σχεδιάσει για την Εκκλησία του ένα καλό αύριο. Και σήμερα θα δούμε κάτι πολύ σπουδαίο, 1696 σελίδα. Είναι Εβραίους 7 κεφάλαιο και 11. Εβραίους 7 κεφάλαιο, 11 εδάφη. Θα δούμε τη διαφορά που είχε η Λεβιτική Ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη με την Ιεροσύνη τύπου Μελχισεδέκ στη Νέα Διαθήκη με τον Ιησού Χριστό. Δύο διαφορετικά πράγματα. Για να το δούμε, 7 κεφάλαιο, 11 εδάφη. Για να το δούμε. Ένα πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι μέσα από την Εβραίους Επιστολή που ξεκαθαρίζει τα πράγματα της Ιεροσύνης. Που σημαίνει σήμερα δεν υπάρχουν ιερείς κατά την τάξη των Λεβί. Υπάρχει ένα καινούριο σπέρμα ιερέων, αναγεννημένων πνευματικών, κατά την χάρη του Ιησού Χριστού. Για να το δούμε. Εάν λοιπόν η τελειότητα υπήρχε διαμέσου της Λεβιτικής Ιεροσύνης, επειδή ο λαός πήρε τον νόμο όταν αυτή υπήρχε, ποια ανάγκη ήταν πλέον να σηκωθεί ένας άλλος ιερέας σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ και όχι να λέγεται σύμφωνα με την τάξη του Αρών? Αν μπορούσαμε να σωθούμε σύμφωνα με εκείνη την ιεροσύνη, δεν υπήρχε λόγος. Αλλά επειδή άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε και η ιεροσύνη. Φύγαμε από την Παλαιά Διαθήκη και μπήκαμε στη Νέα Διαθήκη, έτσι. Για το λόγο ότι καθώς μετατίθεται η ιεροσύνη, όπου ανάγκη γίνεται και μετάθεση του νόμου. Δεδομένου ότι εκείνος για τον οποίο λέγεται αυτά ήταν μέτοχος άλλης φυλής, από την οποία κανένας δεν πλησίασε στο θυσιαστήριο, επειδή είναι προφανές ότι ο Κύριος μας ανέτειλε από την φυλή του Ιούδα, στην οποία φυλή ο Μωυσής δεν μίλησε ποτέ για ιεροσύνη. Ο Ιησούς δεν έρχεται από την φυλή των Λεβί, αλλά από την φυλή του Ιούδα Ιωσήφ έρχεται, έτσι. Για να το δούμε. Και είναι ακόμα περισσότερο καταφανερό ότι για το λόγο ότι σύμφωνα με την ομοιότητα του Μελχισεδέκ σηκώνεται ένας άλλος ιερέας, ο οποίος δεν έγινε σύμφωνα με νόμο σαρκικής εντολής, αλλά σύμφωνα με δύναμη ατελείωτη ζωή, η οποία δίνει τη μαρτυρία λέγοντας ότι εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ. Επομένως γίνεται με μετάθεση της προηγούμενης εντολής εξαιτίας του ότι αυτή ήταν ανίσχυρη και ανώφελη, επειδή ο νόμος δεν έφερε τίποτα στην τελειότητα, προσθέθηκε όμως μια καλύτερη εισαγωγή ελπίδας διαμέσου της οποίας πλησιάζουμε τον Θεό. Και καθώς δεν ορίστηκε ιερέας χωρίς ορκωμοσία, επειδή εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκωμοσία, τότες όμως με ορκωμοσία, διαμέσου αυτού που του είπε, ορκίστηκε ο Κύριος ότι δεν θα μεταμεληθεί, ότι εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ,
κατά τέτοιον μεγαλύτερο βαθμό ανωτέρας διατήτης εγγύητης έγινε ο Ιησούς. Εκείνοι μεν έγιναν πολύ ιερείς, επειδή εμποδίζονταν από τον θάνατο να παραμείνουν, εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθη την ιεροσύνη και γι' αυτό μπορεί να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στο Θεό διαμέσου αυτούς, ζώντας πάντοτε να μεσητεύει για χάρη τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι λέει εδώ πέρα, αφού άλλαξε η Διαθήκη, φύγαμε από την Παλιά και πήγαμε στη Νέα Διαθήκη. Και στην Παλιά Διαθήκη ο Θεός είχε καθορίσει διαμέσου του Μωυσή όλοι οι Λεβίτες να έχουν την ιεροσύνη. Γι' αυτό ήταν στη σκηνή του μαρτυρίου και υπηρετούσαν το λαό και τον Θεό. Γι' αυτό και όταν μπήκαν στη γη Χανάν οι Λεβίτες δεν πήραν εκεί, πήραν πόλεις μες στη γη. Που σημαίνει ο Θεός είχε καθορίσει εκείνη η φυλή να έχει αυτό το ρόλο. Αλλά τι βλέπουμε εδώ πέρα, ότι ποτέ η Αγία Γραφή δεν μίλησε για ιεροσύνη από τη φυλή του Ιούδα. Και ο Δαβίδ έρχεται από τη φυλή του Ιούδα, ο Ιωσήφ από τη φυλή του Ιούδα. Που σημαίνει ο Θεός αφού άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε και η πνευματική ιεροσύνη. Γιατί ο Θεός έκανε, ορκίστηκε στον εαυτό του, ορκίστηκε. Για να δείξει την πιστότητά του και είπε για τον Χριστό, «Εσύ είσαι ιερέας και αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, όχι κατά την τάξη Αρών και Λεβί». Γιατί αρχιερέας ήταν ο Αρών στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν αδερφός του Μωυσή. «Εσύ είσαι αρχιερέας και ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ», που σημαίνει και εμείς αφού είμαστε αναγεννημένα παιδιά του Θεού, είμαστε ιερείς του Κύριου. Υπηρετούμε τον Κύριο και δεν είμαστε ιερείς κατά την φυλή των Λεβί. Γιατί αυτή η νέα αποκάλυψη κατά την τάξη Μελχισεδέκ μένει στον αιώνα. Ενώ η προηγούμενη ιεροσύνη παρήλθε, σταμάτησε. Ενώ αυτή η ιεροσύνη επειδή ήρθε διαποκαλύψεως από τον Θεό. Προσωπικά στον Ιησού και ο Θεός τέλειωνε, ορκίστηκε, δεσμεύτηκε. Έτσι και αν δούμε στην Αποκάλυψη, τι λέει, ότι θα συνδικήσουμε στη χιλιετή βασιλεία και θα είμαστε ιερείς και βασιλείς του υψίστου. Που σημαίνει αυτή η νέα τάξη ιεροσύνης Μελχισεδέκ μένει στον αιώνα. Ενώ η άλλη δεν έμεινε στον αιώνα, όπως και αυτή η νέα Διαθήκη μένει στον αιώνα. Η προηγούμενη Διαθήκη δεν έμεινε στον αιώνα, άλλαξε. Ήταν μέχρι την έλευση του Ιησού. Και αφού ήρθε ο Χριστός, άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε η ιεροσύνη και τώρα είμαστε ιερείς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Κατά την τάξη που δεν χάνεται στον αιώνα. Για μια καινούργια ιεροσύνη πνευματική, γι' αυτό άντρες και γυναίκες είναι πνευματική λειτουργή γιατί έχουν τον Χριστό μέσα τους. Αν εκείνος είναι ο μεγάλος αρχιερέας και κατοικεί μέσα μας, πήραμε από το κάλεσμά του και από την χάρη του. Πήραμε από την ιεροσύνη του μέσα στη ζωή μας και μπορούμε να σταθούμε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο και να υπηρετήσουμε τον κόσμο σαν ιερείς του Κυρίου διαμέσου του Ευαγγελίου και του αίματος. Που σημαίνει ο Κύριος ποτέ δεν ορκίστηκε για τους Λεβίτες, αλλά έδωσε όρκο για την ιεροσύνη Μελχισεδέκ στον Ιησού. Κάτι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει όρκο, γιατί όρκος όταν κάποιος ορκίζεται δείχνει ότι έχει μεγάλη αξία και σημαντικότητα και είναι έγκυρο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και ο Θεός το έκανε, επειδή δεν υπήρχε τίποτα μεγαλύτερο να ορκιστεί, δεσμεύτηκε στον εαυτό του ότι αυτή η ιεροσύνη μένει στον αιώνα. Αν η ιεροσύνη αυτή μένει στον αιώνα, έτσι και η σωτηρία μας μένει στον αιώνα. Και το κάλεσμά μας μένει στον αιώνα. Και η πνευματική μας ζωή μένει στον αιώνα. Γιατί σε λίγο έρχεται ο Ιησούς να παραλάβει την Εκκλησία και ο Θεός θα ανακαινήσει όλη τη γη και τον ουρανό και θα ξεκινήσει μια άλλη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και εμείς θα γίνουμε σαν τους αγγέλους. Τώρα είμαστε κατώτεροι από τους αγγέλους λόγω της αρχικής φύσης. Όταν όμως πάρουμε τα αναστάσιμα σώματα, θα γίνουμε πραγματικά ανώτεροι από τους αγγέλους και θα έχουμε μια ιεροσύνη να υπηρετήσουμε την ανθρωπότητα για χίλια χρόνια. Και μετά μένουμε στον αιώνα με τον Κύριο, που σημαίνει άλλαξε η Διαθήκη, άλλαξε και η ιεροσύνη. Δεν υπάρχουν πλέον ιερείς κατά την τάξη των Λεβί. Γι' αυτό οι Λεβίτες τι κάνανε και οι Ναζιραίοι, αφήνανε μακριά μαλλιά και είχαν τα άμφια, αυτά τα ρούχα που φοράγανε.
Στη Νέα Διαθήκη η αφιέρωση είναι πνευματική και τα άμφια είναι πνευματικά που φοράνε. Έρχονται από το αίμα και από το κάλεσμα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Γι' αυτό ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι ρούχα θέλει, γιατί το κάλεσμα είναι πνευματικό. Το αίμα του Ιησού είναι το ένδυμα στη ζωή μας. Το Άγιο Πνεύμα, το κάλεσμα του Χριστού είναι το ένδυμα στη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι σταμάτησε η ιεροσύνη των Λεβί. Σταμάτησε. Γιατί άλλαξε η Διαθήκη. Γι' αυτό δεν είπε ο Κύριος ποτέ για την φυλή του Ιούδα. Ο Δαβίδ, η ρίζα του Ιεσέ, έρχεται από την φυλή του Ιούδα. Ο Ιωσήφ έρχεται από την φυλή του Ιούδα. Ξέρουμε ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε από άνθρωπο, είναι ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά μας δείχνει πραγματικά ότι άλλαξε η ιεροσύνη. Και ο Ιησούς είναι αρχιερέας κατά την τάξη Μελχίσεδεκ. Για να δούμε τώρα στη γέννηση τι ήταν ο Μελχίσεδεκ. Για να το δούμε λιγάκι. Να πάμε στη γέννηση λιγάκι να το δούμε. Σελίδα 33 να δούμε, είναι στο 14 κεφάλαιο γέννηση. Και στο 18 το βρήκα, ο Αβραάμ τι έκανε. Είχε μια συνάντηση με ένα πνευματικό όν, τον Μελχισεδέκ, έναν ιερέα του Κυρίου. Και σίγουρα ο Μελχισεδέκ είναι ο γιος του Θεού, είναι ο ίδιος ο Χριστός εδώ πέρα που συνάντησε τον Αβραάμ. Έτσι, συνάντησε έναν ιερέα του Κυρίου, για να το δούμε. Γέννηση 14 και στο 18. Ο Αβραάμ ένας μεγάλος πατέρας της πίστεως. Και καθώς πολεμούσε με διάφορους βασιλιάδες και φυλές εκεί πέρα, είχε μια συνάντηση. Ένα όν πνευματικό από τον ουρανό συνάντησε τον Αβραάμ, ιερέας του υψίστου. Και σίγουρα κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να πάρει αυτή την τάξη Μελχισεδέκ, αυτό το πρόσωπο, παρά μόνο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Πριν πάρει ανθρώπινη μορφή, τι κάνει, έρχεται σαν αρχιερέας να συναντήσει τον Αβραάμ, σαν ιερέας του υψίστου. Και τον αναφέρει ένας ιερέας του Κύριου, για να το δούμε στο 18. Και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, έφερε έξω ψωμί και κρασί και ήταν ιερέας στο Θείο του υψίστου. Τι έκανε ο Μελχισεδέκ, έδωσε λέει ψωμί και κρασί. Σημαντικό πράγμα, γιατί έδωσε ψωμί και κρασί. Και τον ευλόγησε και είπε, ευλογημένος ο Αβραάμ από τον Θείο τον υψίστο που έκτισε τον ουρανό και τη γη. Και ευλογημένος ο Θεός ο ύψιστος που παρέδωσε τους εχθρούς στο χέρι σου και ο Αβραάμ έδωσε αυτόν ένα δέκατο από ό,τι είχε. Προσέξτε, τι δίνει ο αρχιερέας ο ιερέας, ένας άγγελος, μια πνευματική μορφή. Συναντάει τον άνθρωπο του Θεού τον Αβραάμ και τι κάνει. Και του μεταφέρει ένα μήνυμα ότι ο Θεός παρέδωσε στα χέρια του τους εχθρούς. Και τι μήνυμα μας φέρνει ο Χριστός. Ότι παρέδωσε κάτω από τα πόδια μας τον εχθρό, διαμέσου του Σταυρού. Και τι κάνει ο Μελχισεδέκ, δίνει στον Αβραάμ ψωμί και κρασί, που σημαίνει το έργο του Σταυρού το λαμβάνουμε μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Προφητεύεται ο Σταυρός του Ιησού, που σημαίνει αυτό το πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο Χριστός είναι. Και μεταφέρει προσωπικά αυτή την αποκάλυψη στον Αβραάμ, προσωπικά. Έτσι, γιατί ο Ιησούς τι κάνει, φανερώνεται και στην Παλιά Διαθήκη, όχι σαν άνθρωπος, αλλά με άλλη ιδιότητα, με άλλη διακονία. Και μεταφέρει και τι λέει, ο Θεός παρέδωσε στον Αβραάμ τους εχθρούς του. Γιατί ο Αβραάμ αγαπούσε τον Θεό. Και αυτό σήμερα τα νέα είναι καλά. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, αν δούμε στις 7 εκκλησίες, επειδή λέει η Εκκλησία με αγάπησες, θα κάνω λέει τους εχθρούς σου να γονατίσουν μπροστά σου. Γιατί εσύ με αγάπησες. Αβραάμ, επειδή σε αγάπησες τον ύψιστο, αυτό σου παρέδωσε τους εχθρούς κάτω από τα πόδια σου. Και του έδωσε την αποκάλυψη του Σταυρού και της κοινωνίας του σώματος και του αίματος. Προσωπικά. Και μετά ο Αβραάμ τι κάνει, προσφέρει ένα δώρο στον Μελχισεδέκ το δέκατο. Από ό,τι είχε του δίνει το δέκατο, από ό,τι είχε πάρει μέσα τις μάχες αυτές. Που σημαίνει το δέκατο στην Παλιά Διαθήκη ήταν η καλύτερη προσφορά του Ισραήλ για τον Θεό. Αλλά προσέξτε σήμερα τι θα μας πει το Αγίου Πνεύμα. Ο Θεός έδωσε δέκατο στον άνθρωπο, που είναι ο Χριστός. Ο Θεός πήρε το καλύτερο του ουρανού, κοίταξε μέσα στα εκατομμύρια αγγέλων
μέσα στους χιλιάδες αρχαγγέλους, μέσα στα σύμπαντα, γιατί είπε, ποιο είναι το καλύτερό μου.